Κώστα μας, από βάθους καρδιάς ευχαριστώ την Άννα που μου ανέθεσε να μιλήσω απόψε για ένα γίγαντα, έναν αγωνιστή με αλφα κεφαλαίο, τον πατέρα της. Και ήταν πραγματικά γίγας ο Κώστας Φιλίνης. Αρκεί να διαβάσετε το χθεσινό φύλλο της Αυγής, την ανάλυση του διευθυντή της Νίκου Φίλη, για να δείτε πόσο πενιχρός είναι ο χαρακτηρισμός μου. Ο Κώστας γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν συνομήλικός μου. Τον περνούσα κοντά ένα εξάμηνο. Μπήκε στο κίνημα με τον πόλεμο. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΠΟΝ, αυτής της οργάνωσης που αγκάλιασε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους. Και μετά το Δεκέμβρη και σε όλη τη διάρκεια του εμφύλιου, όταν έπεσε η νύχτα, έμεινε εδώ, στην Αθήνα, παράνομος ως το 55 που πιάστηκε. Και μόνο αυτό, η σχεδόν οκτάχρονη παρανομία σε εκείνες τις σκληρές συνθήκες, αποτελεί ένα κατόρθωμα που λίγοι το έχουν πετύχει. Δικάστηκε ισόβια, δύο φορές. Στη φυλακή, ακούραστος, μελετά, μεταφράζει, αξιοποιεί το χρόνο του, συγκροτεί το νέο άνθρωπο, το προφίλ του αριστερού αγωνιστή στις νέες δύσκολες συνθήκες που έρχονται. Άλλοι, αρμοδιότεροι από μένα, που τον έζησαν από κοντά, θα ιστορήσουν απόψε λεπτομέρειες αυτού του γίγαντα της αριστεράς. Εγώ θα αρκεστώ να αναφέρω ένα περιστατικό που νομίζω πως τον χαρακτηρίζει. Ήταν κάπου το 1995, αν δεν κάνω λάθος, μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο της Ελληνικής Αριστεράς. Είχα εκλεγεί στην Επιτροπή Ελέγχου. Ο Κώστας ήταν ο μόνος ευρωβουλευτής μας. Δεν υπήρχε άλλη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ταμείας του κόμματος, η αείμνηστη Ζωή Λιναρδάτου. Τα οικονομικά προβλήματα πολλά. Οι δαχτυλογράφες και οι άλλοι υπάλληλοι του κόμματος ήταν απλήρωτοι πολλούς μήνες. Ο Κώστας στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο είχε γνώση της κατάστασης. Από ό,τι εισέπρατε από την Ευρωβουλή δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Τρεφόταν με κουλούρι και τυρί για να φέρνει το σύνολο των αποδοχών του από αντιμισθία, επιδόματα, υπερορίες κλπ. Στην ταμεία του κόμματος. Και έδινε πάντα, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, σχετικό λεπτομερή λογαριασμό. Θυμάμαι πόσους διακανονισμούς κάναμε με το ΙΚΑ, εκεί απέναντι στην Κουμουνδούρου, και που σε συνέχεια τους παραβιάζαμε σχεδόν όλους. Ο Κώστας τα ζούσε όλα αυτά και γι' αυτό προσπαθούσε να περιορίσει τις ανάγκες του στο ελάχιστο. Όταν ερχόταν στην Αθήνα, από το αεροδρόμιο κατευθείαν στην ταμεία και μετά στο σπίτι του. Τότε δεν υπήρχε ποσόστοση σαν τώρα. Το σύνολο στο κόμμα, στην ελληνική αριστερά. Και όχι πως κάποιος κανόνας τον υποχρέωνε γι' αυτό. Τον κανόνα τον είχε θεσπίσει ο ίδιος. Ο γίγας, ο αγωνιστής με αλφα κεφαλαίο. Αυτός ήταν ο Κώστας. Και με αυτό συμπληρώνω το χθεσινό πρωτοσέλιδο τίτλο της Αυγής. Ο αγωνιστής, ο πολιτικός, ο διανοούμενος της αριστεράς με τη λέξη ο Ευπατρίδης. Ευχαριστώ.